Πολλοί ομογενείς λένε: έχω μερικά χωράφια που μου άφησε ο παππούς μου στο χωριό και ένα σπίτι που κληρονόμησα από τον πατέρα μου στην Ελλάδα. Έχω περιουσία στην πατρίδα. Έτσι πιστεύουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Με την κινηματογράφηση της Ελλάδας, όλα πρέπει τώρα πια εκ νέου να δηλωθούν για να υπάρχουν. Διαφορετικά, θα καταγραφούν ως αγνώστου ιδιοκτησίας και θα περιέλθουν μετά από λίγα χρόνια στην κυριότητα του κράτους. Έχω σημαίνει γνωρίζω που είναι το ακίνητό μου και κατοχυρώνω την κυριότητά του. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το κτηματολόγιο και κυρίως για τους ομογενείς που μπορεί να έχουν εκκρεμότητες περιουσιακών στοιχείων εδώ και δεκαετίες. Δηλώνω, ελέγχω, κατοχυρώνω είναι τα τρία στάδια στην κτηματογράφηση της Ελλάδας, στα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν σήμερα όλοι οι Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, επικαρπίας ή χρήσης που αναγράφεται στα συμβόλαια. Μια διαδικασία που άρχισε πριν από μία δεκαετία και εξελίσσεται σταδιακά ανά περιοχές μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της από άκρη σε άκρη της Ελλάδας το 2020. Θα ήθελα από αυτή την εκπομπή να καλέσω τους ομογενείς μας σε όλες τις περιοχές του κόσμου να ενδιαφερθούν για την περιουσία τους, να συμμετάσχουν στις δουλειές του κτηματολογίου. Εμείς θα τους ενημερώσουμε γι' αυτό, ώστε να κατοχυρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την περιουσία τους. Η διαδικασία είναι απλή. Στο πρώτο στάδιο, το κτηματολόγιο αναγγέλει τις περιοχές προς κτηματογράφηση, καλώντας τους πολίτες να υποβάλουν τις δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας τους. Στο δεύτερο στάδιο, μέσα σε 4 χρόνια, αφού επεξεργαστεί τις δηλώσεις αυτές και κάνει την καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, το κτηματολόγιο προχωρεί στην ανάρτηση των περιοχών, καλώντας εκ νέου τους πολίτες να ελέγξουν την καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων και να διορθώσουν τυχόν λάθη. Αυτή είναι η σημαντικότερη στιγμή για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση στο πρώτο στάδιο και το ακίνητό τους ενδεχομένως να έχει χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και να κινδυνεύει με απώλεια. Σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία κτηματολογίου 33 μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες νομών και σε διαδικασία ανάρτησης 26 πρωτεύουσες και αστικά κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε δύο πράγματα. Εάν είχαμε συμμετάσχει στη διαδικασία τον Ιούνιο του 2008 και είχαμε υποβάλει δηλώσεις, θα πρέπει να ελέγξουμε τι έχει συμβεί με αυτές τις δηλώσεις που είχαμε υποβάλει τότε. Εάν δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ στις διαδικασίες της κτηματολόγιο, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Η επαφή με την κτηματολόγιο είναι εύκολη και ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κτηματολογίου www.kτηματολόγιο.gr και στα αγγλικά υπάρχει και ειδική σελίδα για τους Έλληνες εξωτερικού που τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί βήμα-βήμα για το τι πρέπει να κάνουν σε όλα τα στάδια, τόσο για προγράμματα κτηματογράφησης που υλοποιήθηκαν, όσο και για αυτά που υλοποιούνται σήμερα σε 107 περιοχές. Αλλά κυρίως, πώς θα υποβάλουν τη δήλωσή τους, με πλήρη εξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση σε τρίτο ή ηλεκτρονικά ήδη. Μέσω email επίσης μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία και απάντηση εντός 15 ημερών στα ερωτήματά τους. Τα τελευταία χρόνια, κτηματολόγιο ΑΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών. Παράδειγμα μιας τέτοιας υπηρεσίας είναι η υπηρεσία θέασης, στην οποία μπορείτε να δείτε όλη την Ελλάδα σε μια πολύ καλή ανάλυση, δηλαδή μια φωτογραφία που δείχνει πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, όπου εμφανίζεται πάνω και διευθύνσεις οδών ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στις περιοχές. Το κτηματολόγιο είναι η εικόνα μιας νέας σύγχρονης Ελλάδας που θα έχει τάξη, λειτουργικότητα και εγκυρότητα. Που με ένα απλό κλικ στον ψηφιακό χάρτη της, ο καθένας μας θα μπορεί να δει το σπίτι του, το χωράφι του, το οικόπεδό του και να ξέρει ο ίδιος αλλά και το ελληνικό κράτος ότι είναι κατοχυρωμένα δικά του. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εν τη απουσία του.